Το Sasse Riders κυκλοφόρησε πρώτα στα οφάδικα το 1991 από την Konami και ακολούθησαν μετά οι home εκδόσεις στο Sega Mega Drive το 1992 και στο Super Nintendo το 1993, που ήταν με αρκετές περικοπές και ελλείψεις, ειδικά στην έκδοση για Mega Drive, με την έκδοση για το Super Nintendo να θεωρείται πιο πιστή σε αυτή τον arcade, αλλά με αρκετή λογοκρισία. Ακόμα κυκλοφόρησε το 2020 στο PS4 και στο Nintendo Switch ως μέρος της σειράς Arcade Archives. Η ιστορία του είναι αρκετά τυπική, όπου διαδραματίζεται σε μια φανταστική εκδοχή της Άγριας Δύσης, όπου τέσσερις κυνηγοί επικηρυγμένων προσφέρονται να αντιμετωπίσουν τον κάθε παράνομο με αντάλλαγμα κάποιων χρηματικών ποσών. Το παιχνίδι τώρα είναι ένα run and gun side-scrolling που το gameplay του και ο χειρισμός του, θα έλεγα, μοιάζει αρκετά με αυτό το Contra, επίσης από την ίδια εταιρεία. Θα ξεκινήσουν λοιπόν την αποστολή τους, όπου στην αρχή ο παίχτης έχει επιλογή να διαλέξει αν παίζει μόνος έναν από τους 4 χαρακτήρες, αλλά μπορεί να παιχτεί και συνεργατικά με 2 με 3 αλλά και 4 παίχτες ακόμη. Ο Στίβ και ο Μπίλι κρατούν περίστροφα, ο Μπομπ κουβαλάει ένα τουφέκι και ο Κορμάνο, ο Μεξικάνος, χρησιμοποιεί ένα διπλό κυνηγητικό όπλο. Μπορούν να πυροβολούν εκτός δεξιά ή αριστερά ή πάνω κάτω, αλλά και διαγώνια, να κάνουν άλμα, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στα πάνω επίπεδα, όπως και μια γλίστρα αποφυγής, και όλα αυτά γίνονται με συνδυασμό το μοχλό και το δύο κουμπιών. Κατά τη διάρκεια της κάθε πίστας, μπαίνοντας σε διάφορα σαλούν ή σκοτώνοντας ορισμένους ληστές που κουβαλούν σάκους ή ανοίγοντας σάκους, εκεί βρίσκονται συνήθως ή χρυσό για βαθμούς ή δύο power-ups. Το χρυσό σήμα σε ρήφη δίνει πλήρως αυτόματη βολή και το σημαίνιο σήμα δίνει ένα δεύτερο όπλο όπου μπορούν να εξοπλιστούν ταυτόχρονα. Αν ο παίχτης χτυπηθεί από οποιοδήποτε εχθρική βολή ή ποδοπατηθεί από ταύρους ή πιάσει φωτιά ή χτυπηθεί από βράχο ή εμπόδιο, ό,τι power-up έχει αποκτήσει, όλα αυτά χάνονται με τη μία. Το παιχνίδι έχει 8 πίστες, όπου οι 5 είναι με τα πόδια, οι 2 πάνω σε άλογο και η μία πάνω σε τρένο. Ακόμη υπάρχουν 2 πίστες bonus, όπου απλά προσπαθούμε με ένα στόχο να πυροβολήσουμε όσο πιο πολλούς εχθρούς μπορούμε. Οι εχθροί έρχονται από παντού και συνήθως ομαδικά, όπου πέρα από τους κλασικούς κακοποιούς που αλλάζουν χρωματικός, που εκτός από πεζούς έχουμε και καβαλάριδες, υπάρχουν ακόμη γυναίκες που πετούν δυναμίτες, τύποι που κρατούν μαχαίρια, Ινδιάνοι και αρκετοί άλλοι. Και στο τέλος της κάθε πίστα, σαν boss, θα αντιμετωπίσουμε τον επικηρυγμένο παράνομο που θα χρειαστούν αρκετές για να το σκοτώσουμε. Τα γραφικά του είναι πάρα πολύ καλά για την εποχή του, πολύχρωμα, και αποδίδουν αρκετά καλά την Άγρια Δύση, με ωραία περιβάλλοντα και με ωραίους σχεδιασμένους χαρακτήρες. Ο ήχος συνοδεύεται από φανταστική μουσική, αλλά και με καλά και καθαρά ηχητικά εφέ που δένουν με όλη την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Βάζω ένα Great. Λοιπόν, πατάω Start να ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα τώρα επιλέγω χαρακτήρα. Πάντα διάλεγα ανέκαθεν και στα οφάδικα τότε και μεταγενέστερα που το έπαιζα, το Μεξικάνο, τον Κορμάνο. Σήμερα λέω να διαλέξω για αλλαγή ή τον Billy ή τον Steve. Θα πάρω τον Billy. Ένα παιδί από τους επικηρυγμένους και το ποσό που θα πάρουμε αν το σκοτώσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από αριστερά προς τα δεξιά. Όπως είπα στο review, χρησιμοποιεί 2 κουμπιά. Το ένα κουμπί είναι αυτό που πυροβολούμε, πυροβολεί απ' σφαίρες. Ακόμη μπορεί να πυροβολεί και τις 8 κατευθύνσεις. Και το δεύτερο κουμπί είναι το άλμα. Κάτσε να προχωρήσουμε. Για να μπω μέσα. Έχει πάει ωραία εδώ πέρα. Φυλάκι από την κομμενούλα. Ωραία. Τώρα μας λέει για να πάμε στο πάνω επίπεδο, φέρει το μοχλό πάνω και το κουμπί άλματος.
όπως έκανε και το Shinobi και το Rolling Thunder, περίπου. Για να μπω μέσα. Να πάρω αυτά. Και αντίστοιχα, για να πάμε κάτω. Έλα τώρα. Κάτω μοχλό και το κουμπί άλματος πάλι. Πιο πολύ μοιάζει με το Rolling Thunder, γιατί είναι run and gun. Τώρα αυτό δεν είναι όπλο που έχει, είναι πολυβόλο. Λοιπόν, εδώ πέρα η κομμενούλα πετάει δυναμίτες. Θέλει προσοχή. Και τώρα εδώ έρχονται τα βουβάλια, τα βόδια. Έχει πάρα πολύ καλό ήχο. Γενικά το παιχνίδι είναι πάρα πολύ προσεγμένο για την εποχή του. Πάρα πολύ όμορφο. Έτσι με γραφικά καρτουνίστικα, μπορώ να πω. Τώρα εδώ, όπα. Πάμε κάτω. Εδώ πέρα βάλε φωτιά ο άλλος και κάηκε. Τώρα αυτό τι να το πάρουμε πλήρης. Εδώ τώρα, πέτα το, εκεί, μπράβο. Πας φίλε. Τώρα πάλι τα βόδια. Εδώ παιδιά, πρέπει να πηδήσω πάνω τους και να τρέξω, όπως λέει δεξιά. Αν με πάρει πίσω, χάνω. Χάνω ζωή. Εδώ πηδάμε. Και συνεχίζουμε, πάμε στον boss τώρα. Α, ναι παιδιά, ακόμη κάνει και μια γλίστρα αποφυγής. Γωνιακά το μοχλό ή δεξιά ή αριστερά και το κουμπί άλματος κάνει αυτό. Το boss τώρα. Καλά, εντάξει. Τώρα παιδιά δεν μιλάω. Όπα. Γλίστρα, γρήγορα. Τα βαρέλια. Έτσι. Έτσι γωνιακά βάρα, ωραίος. Ενώ κορμάνο βαρέα διασποράς. Έχει καραμπίνα ή του φέκι τώρα, ξέρω εγώ. Δεν έχουν μπάρα ενέργειας, απλά να βοσβήνουν. Ωραία παιδιά, πήραμε το χρήμα. 10.000. Λοιπόν, συνεχίζουμε, δεύτερος επικηρυγμένος. Τώρα είμαστε πάνω σε άλογο. Τι άλογο είναι αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, μοβ. Τώρα βγαίνουμε παντού τώρα. Ωραία μουσικούλα και εδώ, και σε αυτή την πίστα. Έχει πάρα πολύ καλό ήχο παιδιά. Πολύ καθαρό, α πήρα ζούλα. Τώρα εδώ βγαίνει ένα κάρο. Από ό,τι θυμάμαι τώρα. Και πάω στη ρόδα. Γιατί αλλιώς. Εντάξει δεν έχασα. Πηδάει και το άλογο. Το τρένο. Ρε φίλε τι ωραίο είναι. Πολύ όμορφο παιχνιδάκι. Ρε, πού είναι ο οδηγός του τρένου. Πάει μόνο του, είναι kit. Τώρα βγαίνω παντού παιδιά. Αν μου ξεφύγει ένα, σκάικα. Έλα. Μπράβο. Τώρα φίλε τον κατάλαβα αυτόν. Έχετε ύπουλα αυτός από κάτω. Ο μαύρος. Βασικά τώρα όλοι οι ίδιοι είναι. Απλά χρωματικώς αλλάζουν κάποιοι. Και αυτή με τα μαχαίρια πάλι. Είναι λίγο διαφορετική. Λοιπόν πάμε στον boss τώρα της πίστας. Αυτός είναι πιο ζόρικος τώρα. Αυτός κάνει κολοτούμπες, κρύβεται. Κάνει λιγμούς. Ωραία. Βέβαια μπορείς στο χέρι μου. Θα το πολύ πάτημα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
λοιπόν αυτούς. Καθήκια. Καραμπούικα καθήκια. Παραλίγο παιδιά να φάω τη σφαίρα. Έλα ρε κάτσε μεριά. Είναι καλός παιδιά αυτός. Καλός, εντάξει βγαίνει αλλά θέλει να αποφεύγει σφαίρες. Ωραία παιδιά παραλίγο τον έφαγα, τον μούσα. Ωραία. Και τώρα bonus stage. Παιδιά αυτό ποτέ δεν το κατάφερα. Το bonus. Θέλει 50. Για να πάρει ζωή δηλαδή. Στην αρχή είναι εύκολο, πάει γύρω γύρω έτσι. Εδώ πέρα στη μέση. Ένα χάσαμε. Έλα. Έλα ρε γάμο το. Πάει παιδιά γρήγορα. Πού να. 39. Πάντα εκεί ρε. Κάπου εκεί πέρα. Πάμε τώρα στον τρίτο επικηρυγμένο. Dark Horse. Τώρα στην πόλη είμαστε. Μπες μέσα. Έλα φυλάκι. Α, δεν έχει φυλάκι. Αμάν, αυτός τώρα. Ωραία, πώς τον έχασα τώρα. Το καθήκη. Πάρα αυτό. Μην ξεχάσω να πω στο σαλούν. Δομενιάρη. Τώρα εδώ έχει πλάκα. Έτσι. Φύγε. Φύγε φίλε. Τώρα πάνω βγαίνουν κάποιοι. Καθήκια. Μέσα. Έλα εδώ. Τώρα εδώ παιδιά είναι ένα σημείο. Άμα δεν χάσω εδώ πέρα θα είμαι τυχερός. Οκ. Εντάξει. Πάτε χρυσάφι. Μη φύγει. Και να μπω μέσα. Ωραίος. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, 500. Για τον boss τώρα της πίστας. Βασικά δύο boss είναι. Είναι αυτός μετά στο σαλούν μέσα. Άλλοι δύο. Μητόκες. Τώρα εδώ τα δύσκολα. Ανέβα. Άμα είναι παραλίγο. Πάλι καλά, έχω καλό όπλο. Αλλιώς θα μην βγει. Το πλαστήρι. Έλα. Έλα. Τρεις μαζί. Τώρα τρεις πετάει. Έλα, το βγάλαμε, το βγάλαμε τώρα. Ωραία παιδιά, τον έβγαλε αυτός, είναι εύκολος. Τώρα εδώ παιδιά είναι τα δύσκολα. Εκατό χιλιάδες. Ωραία. High score έκανα. Alright ma'am. Alright ma'am. Alright ma'am. Don't worry about it. Μην ανησυχείς, θα σας σώσουμε. Θα σώσουμε τις φίλες σου. Να παιδιά, μητόκες.
Αυτή τώρα οι δύο. Εδώ τώρα παιδιά τα δύσκολα. Παραλίγο. Παραλίγο. Πω. Έχω το ένα πρώτα. Ωραία. Έλα ρε. Πού πήγα πάνω, όχι ρε παιδιά, τώρα βλακεί, εγώ φταίω. Φταίω εγώ τώρα. Εγώ φταίω τώρα, γαμώ το. Το κλαστήρι τώρα αυτό. Παιδιά βλακεία, έκανα τη γλίστρα και πήγα πάνω στο, στη φωτιά. Ρε τι κάνει αυτός τώρα, γιατί δεν, τι είναι ρε παιδιά, μισογύνης ή αδερφή. Αυτό το θυμόμουνα. Βρε τον Μπίλι, κοίτα. Ρε γίνε από εκεί. Δεν γυρνάει. Να παιδιά αυτός. Ο Ρίτσαρ Ρόους, αυτός είναι παιδιά ο τελικός. Τελικός κακός. Να τώρα η επόμενη. Πρώτο Μεξικάνος. Αυτός είναι ζόρικος. Όπου που κάτσε με καούμε. Ωραία, μπράβο, πήραμε οπλάκι. Και αυτή η ωραία πίστα, μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή με το τρένο. Τώρα εδώ θέλει λίγο προσοχή με το δυναμίτι. Ωραία. Οχ, μου περιμένει. Πάμε. Σκύψε. Μπράβο. Έλα ρε. Πίδα. Καθήκη. Το πώς τώρα παιδιά. Τώρα εδώ. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Βλέπω εδώ πέρα να χάνω παιδιά. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή, αλλά αυτός είναι λίγο ζόρικος, έχει ασπίδα και μαστίχιο. Θέλει αυτό πέρα το σύστημα. Πάσα πάνω του δηλαδή και το περιβολάς. Έλα. Έλα. Κάτσε μη χάσω. Έλα μία ακόμη. Πίστρα. Για τον έβγαλα. Σχετικά εύκολα. Αντιός αμίγκος. Αν είχα το Μεξικάνο θα το πιένε το καπέλο. Τώρα εδώ παιδιά είναι δύο σημεία. Με τους Ιδιάνους. Ωραία άστα. Εκεί παίζει να χάσω δύο φορές. Λοιπόν. Τώρα πάει έτσι. Πάει διαγώνια. Έλα ρε. Αυτό δύσκολο. Τώρα να παίζει τετραπλό. Να έχει εδώ μέσα τέσσερις στόχους, θα γίνεται πανικός. Δεν πήγαμε καλά. Εδώ τώρα παιδιά που έλεγα τα δύο σημεία. Τους Ιδιάνους τώρα εδώ, πρέπει να πάω γρήγορα. Να δω παιδιά,
πάντα έχανα, ανέκαθεν. Δύο σημεία δηλαδή. Α, τώρα πέρασα, μπράβο, μπράβο ρε φίλε. Εντάξει. Ρε μπάστα τη Γιάννη, ε. Έχω και μαχαίρια. Σπαθιά δηλαδή. Ωραία. Τώρα εδώ πέρα έχει κανονάκι. Κάτσε να πάτα πάρω. Πείτε από εδώ ρε, τσοκλάνια. Να πάρω και αυτό για βαθμούς. Πάμε στον boss τώρα. Πάει και καλά, έχασε μια φορά μόνο σε αυτή την πίστα. Τώρα ο Ιδιάνος, παιδιά. Αυτός, παιδιά, είναι ζόρικος, πετάει και στιλέτα και σπαθιά. Να πας κοντά. Να. Α, πήγα κοντά. Ο Μαλέας. Έλα. Πήγα πάλι κοντά, γαμώ το. Έλα, αφού τον έβγαζε αυτόν. Πάρα λίγο, λιφάω τα τζαριά. Τώρα με αυτό το κλαστήρι τι να κάνω ρε παιδιά. Έλα. Έτσι θέλει κανονικά. Παραλίγο. Πάω κοντά γιατί. Έτσι. Πώς θέλει ρε γάμοτα. Έλα τώρα. Έχω βλακεί όπλο γι' αυτό, αργεί. Εντάξει παιδιά. Α, αδερφό τον έχεις, να το χαίρεσαι. Right, το χλωμό πρόσωπο. Τον άφησε. Εντάξει παιδιά, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Είναι και αυτός παιδιά εδώ πέρα τώρα. Άστε να πάνε. Δεν έχω όπλο ρε παιδιά, δεν έχω όπλο. Ωραία, πού θα πάω έτσι τώρα, ξεβράκωτος. Θα χάσω. Να εντάξει, παραλίγο. Έλα. Έλα, μπράβο. Το καλό. Τώρα κάτι κάνουμε. Εδώ παιδιά πάντα έχανα και εδώ. Είναι αυτή η βλάκη σου εδώ πέρα. Να πάλι. Με φάγανε πάλι. Άντε ρε. Δεν πω τίποτα. Βασικά το ξέχασα. Λέει και βλακίες τώρα. Καζομάρα έκανα. Πάμε στον boss τώρα. Τώρα εδώ παιδιά, παίζει να χάσω. Να χοντρός, πως είναι έτσι ρε παιδιά, τι χίλια αυτά. Τι έχει κάνει, Botox. Αυτός πετάει σφαίρες έτσι. Δεν μπορείς να περάσεις έτσι γαμώτο. Βρε καθήκη. Δεν πειράζει.
τώρα παιδιά πώς να περάσει έτσι. Έλα πίδα, δεν πήδησε τώρα. Τώρα εδώ, κάνει αυτό τώρα. Πώς θα περάσει. Έλα. Έλα ρε γαμωτό. Θα βγει τώρα. Εντάξει παιδιά, έχασα τώρα 3 ζωές. Ειδικά αν δεν είσαι όπλο. Τώρα εγώ το έχω ξεχάσει κιόλας λίγο. Κάμε τα τελευταία πίστα. Εδώ θα χάσω πάλι σίγουρα. Γκρέτ, όπως το κόβω. Με 3 γκρέτ δηλαδή θα το τροματίσω. Κάτσε το πέρα δυναμίτη τώρα, κάτσε. Εντάξει, δεν έχασα. Να πάω τώρα πάνω. Α, παραλίγο να χάσω. Από εδώ. Δεν το θυμάμαι. Πάνε αυτοί. Δεν τώρα παιδιά, έχει ένα πολυβόλο ένας βλάκας εδώ πέρα. Έλα, έλα. Ωραία, εντάξει, το πέρασε αυτό το σημείο. Οκ. Τράβω τώρα πάνω. Πάνε όλοι. Έτσι. Κι άλλοι. Σιγά σιγά. Πίδα, μπράβο. Δεν τώρα παιδιά βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν συνέχεια. Έλα ρε. Να το βγαίνουν άλλοι, εντάξει. Πάμε τώρα για τον boss, τον τελικό boss, τη βίλα του. Να τους παιδιά. Ζόρικο boss. Πού να περάσω εδώ, πού να περάσω εδώ. Τα καθήκια όλα, τα καμπέκα καθήκια. Είναι και αυτοί οι βλάκες. Σπάσω τώρα αυτά. Έλα ρε. Σπάσε ρε, άντε. Σπάσε γαμώτο. Εντάξει τώρα παιδιά. Τελευταίο γκρέτ σίγουρα. Θα να τον βγάλω με αυτό. Νάτος. Αλλά τώρα θέλει κάμποσες. Το κατάλαβα. Πίδα. Αμάν. Κάνει κουλτούπα. Παραλίγο. Έλα.
Ωραίος. Ωραία, το κατάλαβα. Έλα, κολόπλο, γαμώ το, τι όπλο είναι αυτό που έχω. Κλαστήρι. Το τζάμπο. Έτσι πήδησα, πήδησα βιαστικά. Μπράβο. Έλα, λεβέντι μου. Γιατί πέθανε. Είναι και δεύτερο γύρο. Είχε ασπίδα. Γελάει το καθήκη. Α, ξέχασα κάνει και αυτό. Τώρα μην βάλω καλό γκρέτ. Παρά λίγο. Μου κάνει τη γλίστρα κι αυτός. Σκύψε ρε, δεν σκύβει ρε. Πίδα ρε βλάκα. Κοίτα τώρα παιδιά. Εντάξει, τον έβγαλα. Μητρία γκρέτ. Εντάξει. Καλά τα πήγα. Το είχα πειράξει λίγο, είχα βάλει παραπάνω ζωές. Κανονικά έχει 3 ζωές, έχω βάλει 5 ζωές. 4. Όχι 5. Οκ. Τελείωσε, πήραμε τα φράγκα. Αυτό παιδιά ήταν το ρετρό για σήμερα, το Sunset Riders, ένα πάρα πολύ καλό παιχνιδάκι, αγαπημένο. Αν σας άρεσε, δείξτε το με ένα like, αν γουστάρετε κιόλας, σχόλιο από κάτω να μου πείτε αν το έχετε παίξει ή ό,τι όλο θέλετε να με ρωτήσετε. Λογικά εμείς θα πούμε τώρα μάλλον μεθαύριο και με αυτό το επόμενο ρετρό βίντεο, από μένα γεια σας.